Τσέχοι αγρότες πέταξαν κοπριά μπροστά από κυβερνητικά γραφεία και απέκλεισαν τους δρόμους της Πράγας με τρακτέρ την 5η 7 Μαρτίου, καθώς συνεχίζουν τη διαμαρτυρία τους για περισσότερη υποστήριξη, λιγότερη γραφειοκρατία και διακοπή των φθηνών εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αγρότες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βγει στους δρόμους φέτος, ζητώντας την άρση των περιορισμών που τους επιβλήθηκαν από ένα σχέδιο πράσινης συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επαναφορά των δασμών στα αγροτικά προϊόντα από την Ουκρανία. Μία ημέρα πριν, την Τετάρτη 6 Μαρτίου, χιλιάδες Πολωνοί αγρότες διαδήλωσαν έξω από το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βαρσοβία, καίγοντας ελαστικά και πετώντας κροτίδες. Τον περασμένο μήνα, αγρότες στις Βρυξέλλες έκαψαν λάστιχα έξω από μια συνεδρίαση των Υπουργών Αγροτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τσέχοι αγρότες στην τρίτη τους διαμαρτυρία από τα μέσα Φεβρουαρίου κατέβηκαν στην Πράγα νωρίς την 5η 7 Μαρτίου, παρατάσσοντας εκατοντάδες τρακτέρ κατά μήκος ενός δρόμου που οδηγεί στα κυβερνητικά γραφεία, ταράζοντας την κυκλοφορία και ορισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Υπουργός Γεωργίας Μάρεκ Βιμπόρνη επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε πιέσεις. «Είμαι έτοιμος να πάω και να κάνω μια δίκαιη συζήτηση με τους αγρότες», είπε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Περιμένω μια ειλικρινή προσέγγιση από τους διοργανωτές που υποσχέθηκαν να μην μπλοκάρουν την κυκλοφορία στην Πράγα. Δεν θεωρώ ότι η κοπριά που ρίχνεται στις γραμμές του τραμ είναι μια τέτοια προσέγγιση».